Μιλάω, λες και λέω δελτίο ειδήσεων. Γεια σας. Αυτό είναι ένα βίντεο που δεν θα γίνει ποτέ. I'm waiting for you so I can continue. Και τον περιμένω να φύγει από τη μέση και να συνεχίσω το βίντεο. Πώς να συγχαθείτε τον άντρα σας όταν σας σταματάει την ώρα που κάνετε βίντεο. Θα τα θυμηθεί όλα να τα πάρει τώρα. Γεια σας! Αυτό είναι ένα βίντεο με edits, δηλαδή με προϊόντα που έχω τελειώσει εντελώς. Οπότε έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για αυτά και μπορώ να σας πω αν θα τα αγοράσω ξανά, αν όχι, αν πρέπει να τρέξετε μακριά, όλα αυτά. Πάμε να τα δούμε. Αρχικά έχω το Μανό τη Seventeen από αυτή την κλασική πλακέ σειρά που βγάζουν το νούμερο 103. Είναι αυτό το λευκό, αυτό δηλαδή που βάζουμε στη γραμμή του γαλλικού. Για τη γραμμή του γαλλικού ήθελε δύο στρώσεις για να βγει λευκή. Για να του βάψεις ολόκληρο το νύχι έπρεπε να κάνεις 100 στρώσεις, έκανε νερά. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι τσαπατσούλα με τα νύχια και προσέχω, δεν μου άρεσε καθόλου, πραγματικά καθόλου. Δεν στέγνωνε με τίποτα. Νομίζω είναι ένα μανό που δεν θα σας το πρότεινα σε καμία περίπτωση να πάρετε, ακόμα και αν έχετε στράμμες 5 ευρώ πόσο έχει. Μετά έχω ένα προϊόν για τα μαλλιά, αν και εγώ είμαι πλήρως άχρηστη με τα μαλλιά, δηλαδή πες μου σωτηρία εσύ στα μαλλιά σου, θα κοιτάω μισή ώρα, με ποιο χέρι να πιάσω το πιστολάκι και με ποιο τη βούρτσα. Δεν το έχω με τα μαλλιά, πραγματικά. Γι' αυτό προσπαθώ να βρίσκω προϊόντα τα οποία με βοηθάνε. Ο συναντρέα είναι στα φόρτα του, έτσι, ελπίζω να ακούγομαι εγώ. Πήρα ένα προϊόν από το κομμωτήριο, το πήρα πολύ τσιμπημένα, το πήρα 18 ευρώ, κράχτε με άσχημα, αλλά τα άξιζε τα χρήματά του. Είναι το Unique One All in One Hair Treatment, είναι αυτό το κόκκινο μπουκάλι, δεν το είχα ξαναδεί εγώ πριν. Είναι ένα σπρέι το οποίο το ψεκάζει είτε σε νοπά μαλλιά είτε σε στεγνά. Βοηθάει πάρα πολύ στα ξηρά μαλλιά να επανορθωθούν, να ενυδατωθούν. Δεν είναι λιπαρό, δηλαδή ακόμα για να έχετε λιπαρά μαλλιά δεν θα τα επιδεινώσει. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά για να ξεμπερδεύει τα μαλλιά, δηλαδή ακόμα και αν δεν έχετε βάλει καν conditioner, καν μάσκα, οτιδήποτε, ψεκάζετε αυτό όλα τα μαλλιά και μετά ξεμπερδεύουν με τη μία. Είναι το τέλειο προϊόν για τις διακοπές, για να τρώω κραγιόν. Είναι το τέλειο προϊόν για να πάρετε μαζί στις διακοπές, θα το καταχαριστηθείτε. Είναι αυτό που ψεκάζεις αμέσως στα μαλλιά σου, τα ξεμπερδεύεις, τα έχει βοηθήσει για μετά τον ήλιο. Είναι πάρα πολύ καλό. Μετά πάλι ένα προϊόν για τα μαλλιά. Και αυτό από κομμωτήριο το πήρα σε πιο λογική τιμή. Είναι της L'Oreal, το Curl Contour Expert. Είναι διφασικό προϊόν, τώρα το έχω ανακατέψει και δεν φαίνεται. Τον βατήριο που μέσα συνεχίζει. Είναι ένα προϊόν για μπούκλες. Αν έχετε μπούκλες θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ το προϊόν. Αυτό. Κάνει τις μπούκλες πάρα πολύ ελαστικές. Δεν φριζάρουν τα μαλλιά. Εγώ που με βλέπετε έτσι, γιατί είμαι μία Σολομού incognito ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, τα μαλλιά μου είναι πολύ πατικωμένα για το φυσικό τους. Κανονικά έχω μία φάνα που δεν θα χωρούσε στο πλάνο τώρα. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Δεν σου αφήνει αυτό του αφρού, το τσίκι τσίκι που μένει σκληρό και θέλεις να το σπάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά έχω ένα προϊόν από τα Sephora, το οποίο το πήρα μετά από πανικό στο μαγαζί, γιατί έψαχνα μία μάσκα, δεν είχαν μάσκα προσώπου να μου δώσουν. Μου δώσαν αυτό το προϊόν, το οποίο και εγώ σαν γίδι το πήρα. Double Duty Exfoliator and Mask. Είναι αυτό το προϊόν. Έσκασα 15 ευρώ για αυτό το μπουκαλάκι που έχει 50 ml.
Το οποίο είναι ουσιαστικά ένα scrub το οποίο το απλώνεις στο πρόσωπο, κάνεις peeling, έχει χοντρούς κόκκους σαν αλάτι και μετά το αφήνεις 5 λεπτά και ουσιαστικά είσαι jet. Εμένα δεν με ενθουσίασε, αφήνει με ένα παλί την επιδερμίδα, αλλά νομίζω ότι τα χρήματα του δεν τα αξίζει. Γενικά τα Sephora είναι λίγο υπερτιμημένα για μένα. Παιδιά, οι μισθοί μας έχουν πέσει, κρίση, Ελλάδα, 15 ευρώ για 50 ml που θα το βάζω μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, δεν ξαναδίνω. Μετά είναι ένα προϊόν θαυματουργό, αν και εγώ τα Mastix πάω, δεν τα έχω πολύ από κοντά, δεν τα ξέρω πολύ καλά τα προϊόντα τους. Πήρα αυτό, έτυχε μου το πήρε η μητέρα μου, το Lipos Velt Cream. Είναι αυτό εδώ, είναι κατά της χυταρίτιδας και του τοπικού πάγους, έχει μέσα κακάο και καφέινη. Ευτυχώς γιατί του δίνει ένα πολύ καλό άρωμα, γιατί εμένα η μαστίχα δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε δεν θα μπορούσα να βάλω πάνω μου κάτι που να μυρίζει μαστίχα. Αυτό χρησιμοποίησα μετά την εγκυμοσύνη εγώ και η κοιλιά μου, παιδιά, πραγματικά, και εκεί το πλαϊνό, το σωσίδιο, τα χερούλια της αγάπης που λέμε, μιλάω σαν άντρας. Τα βοήθησε πάρα πολύ, επανέφερε το δέρμα μου στο κανονικό, στη σύσφιξη ήταν άπαιχτο αυτό το προϊόν. Πραγματικά το καταευχαριστήθηκα και νομίζω εγώ αξίζει τα χρήματά του πάρα πολύ. Αν έχετε θέμα με την κοιλιά, με παχάκια, με τους γλουτούς, τον ποπό κτλ, σας το συστήνω. Μετά αυτό το προϊόν το πήρα, τυχαία, εντελώς, έψαχνα μάσκα η οποία να είναι εντατική για το πρόσωπο, αυτά τα φακελάκια, τα μίας χρήση που πουλάνε στα Hondo Center. Πήρα, βούτυξα ουσιαστικά αυτό εδώ, το Green Tea Collagen Mask. Αυτό εδώ, το οποίο έχει σχήμα ουσιαστικά μπουκαλιού, είναι αυτό το προϊόν. Το οποίο εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν μια πραγματική μάσκα, δηλαδή δεν ήταν προϊόν που το απλώνει στο πρόσωπο, αυτό το έβγαλα, ήταν ένα υφασμάτωνο πράγμα, δεν μπορούσα να σας το κρατήσω για να σας το δείξω, το οποίο το ξετύλιγες και το άπλωνε στο πρόσωπο σου, είχε τρύπες για μάτια και στόμα κτλ, απλωνόταν εδώ στη μύτη ωραία. Δεν έχω ξαναευχαριστηθεί μάσκα όσο αυτήν, την άφησα 15 με 20 λεπτά περίπου όσο λέει. Και όταν το έβγαλα, ήταν τόσο απαλή η επιδερμίδα μου, εγώ έχω ξηρή επιδερμίδα μετά από θεραπεία ακμής, πολύ δυνατή. Εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον έχω ξηρή επιδερμίδα και προσπαθώ να βρίσκω πράγματα τα οποία να την ενυδατώνουν. Αυτή η μάσκα ήταν καταπληκτική, θα πάω να την πάρω ξανά, έχει 1 ευρώ και κάτι και πραγματικά αξίζει να τη δοκιμάσετε. Green Tea Collagen Mask. Μετά ένα προϊόν που τελείωσα, έχει λιγουλάκι ακόμα νομίζω και μπορώ να το ευχαριστηθώ, είναι ένα ρούζ της Radiant, είναι ένα ροζ ρούζ, είναι το Pearly Apricot, το νούμερο 127, είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζούλι χρώμα, το οποίο έχει αρκετό σήμερα, έχει πολύ γυαλάδα μέσα του. Είναι το ρούζ που φορούσα με τα πάντα. Νομίζω φαίνεται. Νομίζεις πες. Γυαλίζει, δεν χρειάζεται να βάλετε καν highlighter. Είναι σε μια λογική τιμή. Όλα τα προϊόντα της Radiant είναι σε μια λογική τιμή. Νομίζω εγώ ότι μου τέριαζε με όλα. Είτε με κόκκινο κραγιόν, είτε με nude, είτε με καφέ μάτια, είτε με γκρι, είτε με τίποτα. Τέριαζε με όλα, είναι πάρα πολύ φυσικό στο αποτέλεσμά του, πολύ καλή απόδοση χρώματος. Πραγματικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι πάλι τώρα που θέλω να βρω ρούζ θα ξανακοιτάξω στη Radiant γιατί ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Συνεχίζω με άλλο ένα προϊόν που τελείωσα εντελώς, είναι η BB Cream της Garnier Daily 5-in-1 Moisturizer Miracle Skin Perfector, είναι στην απόχρωση light, είναι αυτή η κλασική εδώ, η οποία πραγματικά, αν θέλετε μία BB cream, να μην πάρετε αυτή. Εγώ που έχω ξηρή επιδερμίδα, όπως σας είπα πριν, με το που τη βάζω αυτήν, νιώθω λες και είναι ότι πιο λιπαρό, πράγματι έχω βάλει στο δέρμα μου.
Πόσο μάλλον αν έχετε ήδη λιπαρή επιδερμίδα, είναι μάπα, εντελώς μάπα, δεν είναι καλυπτική. Είναι σκούρα αν έχετε πραγματικά ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Νιώθεις σαν να φοράς κάτι συνέχεια στο πρόσωπό σου. Το μακιγιάζ δεν μένει πάνω, δηλαδή θα βάλεις την BB cream, θα βάλεις foundation, θα φύγουν όλα. Στη μία ώρα θα έχεις γίνει σαν λασπουριά και πραγματικά, Garnier λίγο ντροπή, θα δοκιμάσω για τις λιπαρές επιδερμίδες, έχω ξύλι, θα δοκιμάσω για τις λιπαρές επιδερμίδες, να δω πως είναι καλύτερη και επιφυλάσσομαι, γιατί η Garnier γενικά μου αρέσει σαν εταιρεία, αλλά η BB cream αυτή πραγματικά ήταν ένα epic fail, τραγική. Μετά έχω δύο μάσκαρα να σας δείξω. Η μία είναι η Extreme Resist, είναι της Nivea, η αδιάβροχη μάσκαρα αυτή, η οποία θα πεταχτεί γιατί έχει λήξει, γιατί έχει τελειώσει, γιατί είναι χάλια, γιατί πραγματικά, κορίτσια, από τις χειρότερες μάσκαρα που έχω βάλει, δεν ξέρω τι να πω. Ίσα έκανε τις βλεφαρίδες μαύρες, δεν έκανε τίποτα άλλο. Ούτε μήκος, ούτε όγκο, ούτε τίποτα. Όντως αδιάβροχη, δεν έφευγε με τίποτα, ούτε καν με καλέμι δεν έφευγε. Έπρεπε να ξυρίσει η βλεφαρίδα. Μην την πάρετε. Όχι. Μετά έχω τη μάσκαρα. Αυτή είναι εδώ τη Τζουμποτίν από τα Sephora. Outrageous Volume. Dramatic Volume Μάσκαρα είναι αυτή εδώ. Εδώ, αυτή, έχω μάσκαρα στο χέρι μου, ναι, αυτή τη μάσκαρα μου την είχε πάρει η μανούλα μου, βασικά την είχε πάρει για εκείνη και δεν της άρεσε και την έδωσε, γαματό. Είναι με αυτό εδώ το βουτσάκι, τώρα εντάξει, τα έχει παίξει μάσκαρα πραγματικά, είναι αυτό εδώ το βουτσάκι της. Είναι πλαστικό βουρτσάκι, τσουμποτό βουρτσάκι. Αφήνει, παιδιά, τόσο πολύ προϊόν πάνω στη λιπαρίδα. Πρέπει να χτενίζεις μισή ώρα μετά για να φύγει το έξτρα προϊόν. Αν δεν το έχεις γενικά με τη μάσκαρα, μην την πάρεις, γιατί αφήνει τόσο πολύ προϊόν που για να μην σου κάνει κόμπους πρέπει να είσαι τεχνήτρια. Δηλαδή και εγώ ακόμα που βάζω τόσο συχνά και τόσο πολύ μάσκαρα που έχω PhD, δεν την άντεξα άλλο, περίμενα πώς και πώς να τελειώσει για να την ξεφορτωθώ από πάνω μου. Όχι. Μετά έχω τα δύο τελευταία προϊόντα του βίντεο, είναι δύο προϊόντα που λατρεύω και τα έχω τελειώσει. Το ένα είναι της Max Factor, το Foundation, το Miracle Touch, που είναι αυτό το βαζάκι. Εγώ έχω την απόκριση Creamy Ivory 40. Έχει τελειώσει τώρα, έχει παραδώσει πνεύμα κανονικά. Είναι κρεμόδες, θα σας δείξω εδώ, έχει πολύ καλή καλλιπτικότητα. Θα σας δείξω εγώ στις φλέβες μου που φαίνονται πάρα πολύ. Φαίνονται μπλε κατά μπλε και τις καλύπτει. Εδώ, στον καρπό. Είναι πάρα πολύ καλό, απλώνεται σαν όνειρο. Πολύ καλυπτικό, δεν είναι βαρύ, δεν φαίνεται παστωμένη, είναι ενυδατικό για όσους έχουν ξηρή επιδερμίδα, βοηθάει. Δεν είναι λιπαρό όμως, δεν αφήνει γλίτσα. Μένει, έχει διάρκεια. Για τα χρήματα που έδωσα, γιατί δεν σου δώσα πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να δώσω 16-17 ευρώ, ήταν από τα πολύ καλά foundation που έχω εγώ δοκιμάσει. Αξίζει να το δοκιμάσετε κι εσείς, ειδικά αν έχετε ξηρή επιδερμίδα και θέλετε κάτι που να μην σπάει επάνω στην επιδερμίδα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό foundation για μένα. Κάνω πάρα πολύ έτσι τα προϊόντα. Λες και θέλω να σας τα τρίψω στη μούρη, ας πούμε, δεν ξέρω τι κάνω. Τελευταίο προϊόν είναι μία λατρεμένη μου σκιά. Λατρεμένη, τη φοράω 850 χρόνια. Πρέπει να την πετάξω γιατί επιτέλους, εντάξει, δεν κάνω να τη βάζω πλέον στα μάτια μου, έχει λήξει εδώ και αιώνες. Είναι της L'Oreal Chrome Shine, είναι το 168, δεν ξέρω καν αν βγαίνει πια, το Brown Lamé. Είναι ένα μπρονζέ χρώμα με πολύ σήμερ, το οποίο βέβαια εγώ το φόραγα και βράδυ και μέρα και συνέχεια. Έχει τον ατελείωτο αυτή η σκιά πραγματικά τώρα. Που θα την πετάξω, θέλω να τη σπάσω
για να δω πόσο ακόμα έχει μέσα. Νομίζεις ότι δεν έχεις πάρει, αλλά παίρνεις πάρα πολύ καλά. Είναι ονειρεμένη. Ευτυχώς πήρα μία άλλη ονειρεμένη μπρόνζε καφέ σκιά και δεν στεναχωριέμαι τόσο που θα την πετάξω. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Αυτό. Είναι φανταστική για smoky μακιγιάζ, είναι φανταστική για μόνη της, για τικόνχη μόνο. Είναι μια φανταστική σκιά που πραγματικά θα μου λείψει σαν... δεν ξέρω τι... δεν ξέρω. Τώρα θα την πετάξω, εγώ θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Την αγαπώ, αν τη βρείτε, αν υπάρχει ακόμα στη L'Oréal, πάρτε τη. Εγώ δεν στεναχωριέμαι πραγματικά, γιατί πήρα μία άλλη φανταστική σκιά, η οποία επειδή δεν έχει τελειώσει, θα σας τη δείξω σε άλλο βίντεο. Είναι αυτή που φοράω τώρα στα μάτια μου, του Κορέ. Ελπίζω να μην βάφτηκα τώρα. Πάντως ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου προϊόν που σας έδειξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Γεια σας!